θέλω να πω να το γνωρίσουν και οι φίλοι που μας ακούν απόψε και οι αγαπητοί κύριοι που είναι στην εκπομπή σας. Να σας πω ότι προχθές είχαμε μια διαδικτυακή, ένα διαδικτυακό διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης Περιφερειών. Ξέρετε τι, δεν θα χρησιμοποιήσω τη λέξη bullying, αλλά θα πω ότι τι επίθεση μας κάναν άλλοι περιφερειάρχες σε μένα και στον Περιφερειάρχη και στον Αλέξανδρο τον Μαρκογιαννάκη που είμαστε μέλη του ΔΟΣΟΥ επειδή είμαστε από την Κρήτη και το τι δεν μας είπαν σε σχέση με τους αγρότες και κυρίως τους κτηνοτρόφους της Κρήτης. Υπάρχει δηλαδή αυτό το οποίο... Τι ακριβώς σας είπε, μισό λεπτό, γιατί εδώ είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί να έχει να κάνει και με μια έλλειψη πληροφόρησης που έχουν οι συνάδελφοί σας στην υπόλοιπη Ελλάδα. Τι είναι αυτό, ας πούμε, που τους ενοχλεί στην Κρήτη, που για να μεταφερθεί ένα προϊόν από την Κρήτη στην Αθήνα, δεν είναι το αυτό αυτονόητο του δρόμου, πρέπει να μπει σε ένα πλοίο. Αρχίσαν λοιπόν με τα πανογραψίματα και με ρωτήσαν προσωπικά, δεν μου λέτε κυρία μου, τι αριθμός ζώων έχει δηλωθεί στο Ρέθυμνο. Σας πληροφορώ ότι ξέραν. Μιλούσαν για την τεχνική λύση και αναφέραν τα βουνά επάνω στο γράμμο περιφερειάρχες. Θέλω να πω λοιπόν ότι θα πρέπει οι περιφέρειες θεσμικά να κάτσουμε όλοι και το Υπουργείο να μας βάλει μέσα στο πρόβλημα για να το λύσουμε. Εδώ όμως, κυρία Λιονή, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι αυτή η εμπαθή θέση κάποιων συναδέλφων σας από την υπόλοιπη Ελλάδα μπορεί να διαμορφώνει και ένα αρνητικό κλίμα στα κέντρα των αποφάσεων. Δεν γιατί ξέρω. Εκεί κύριε ίσως οι βουλευτές γιατί... να έχουν ένα μεγαλύτερο διεκδικητικό πλαίσιο στον τρόπο γιατί που θα πάνε, θα το πω λαϊκά, να τιτιβήσουν στο αυτί του Υπουργού. Σας είπα ότι εμείς δεν είμαστε στο κέντρο των αποφάσεων, θεσμικά δεν είμαστε. Και δεν είναι ο ρόλος ούτε του Δημάρχου ούτε του Περιφερειάρχη. Εγώ αυτό που λέτε θα ήθελα λίγο να το σχολιάσει, αυτό που λέτε θα ήθελα να το σχολιάσει ο συντοπίτης σας, ο κύριος Γρήλος Παπαδάκης. Κύριε Παπαδάκη, το ακούσατε αυτό που είπε η κυρία Λιονή τώρα? Βεβαίως το άκουσα. Δεν νομίζω να μην δεν το έχει ακούσει και άλλη φορά. Ήδη έχουμε πληροφορηθεί όσον αφορά ο πόλεμος που γίνεται και το μπούλικ που γίνεται, όπως αναφέρει η κυρία Αντιπεριφερειάρχη, η κυρία Λιονή. Εγώ θέλω να πω το εξής. Δεν στηρίζουμε, δηλαδή όσον αφορά ο αριθμός που έχει δηλωθεί στα ζώα στο νομό Ρεθύμνης, το έχουμε πληροφορηθεί κι εμείς. Δεν το στηρίζουμε. Κακώς έχει γίνει. Αλλά μην ξεχνούμε ότι ο αριθμός των ζώων που έχει δηλωθεί δεν επιδοτάται. Γιατί έχει πέσει λάθος αντίληψη και λάθος πληροφόρηση στον καθένα. Δηλαδή, όταν ακούνε ότι ο νομός Ρεθύμνης... Όταν λοιπόν ο νομός Ρεθύμνης... Ζωντανή εκπομπή είμαστε. Ναι, κάτι γίνεται, δεν μπορώ να καταλάβω. Mm-hmm. Όταν λοιπόν ο νομός Ρεθύμνης παρουσιάζεται αυτή τη στιγμή με ένα μεγάλο αριθμό δηλωμένων ζώων, δεν πάει να πει ότι επιδοτάται κιόλας. Δεν επιδοτούνται δηλαδή αυτά τα πράγματα. Κατανοητό αυτό που λέτε. Θα επανέλθω λοιπόν σε εσάς. Θέλω όμως, κύριε Δασκαλάκη. Πολύ γρήγορα. Ναι, θέλω, κύριε Δασκαλάκη, να τονίσω το εξής. Ότι με μεγάλη έκπληξη διάβασα σήμερα στον τύπο ότι αναφέρει το Υπουργείο ότι κάπου 250 πρόβατα γεννήσανε 300 αρνιά ημερεσίως. Από πότε αναγράφεται η ημερομηνία γέννησης? Δηλαδή θα μας βάλουν σε μια διαδικασία να μην έχουμε και ληξιαρχική πράξη γέννησης? Μιλάτε για το δημοσίευμα σε γνωστό μεγάλο αθηναϊκό site. Βεβαίως, mm-hmm. Βεβαίως. Εγώ μέχρι σήμερα δεν ξέρω να υπάρχει ληξιαρχική πράξη γέννησης στα αρνιά. Διότι θέλω να πω το εξής, ότι εδώ στην Κρήτη είναι και πρόημα και όψιμα τα ζώα. Λοιπόν, όποιος δεν καταλαβαίνει τι είναι το πρόημο και το όψιμο, είναι δηλαδή δύο φορές το χρόνο. Μάλιστα. Όπως λέμε και τα δίφορα. Έτσι, μπορούμε να τα κάνουμε να γεννάνε δύο φορές το χρόνο. Είστε ξεκάθαρος, κύριε Παπαδάκη, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά ο χρόνος περιορίζει, θα επανέλθω σε εσάς. Θέλω πάνω σε αυτό που λέτε, κύριε Κεφαλογιάννη, είπε κάτι πάρα πολύ σημαντικό η κυρία Λιονή όσον αφορά το διεκδικητικό πλαίσιο. Και εγώ συμφωνώ απόλυτα στο ότι δεν πρέπει να φτάσει ο κόμπος στο χτένι για να φτάσουμε στο σημείο να διεκδικούμε. Όμως νομίζω ότι οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης έχουν μια καλή επικοινωνία με την αυτοδιοίκηση. Δηλαδή, ίσως να ελπίζουν σε περισσότερα από την αυτοδιοίκηση από τους βουλευτές. Νομίζω ότι υπάρχει αυτή η διαχρονικότητα στο ότι η αυτοδιοίκηση είναι πιο κοντά. Τη νιώθουμε πιο κοντά. Αυτό είναι και ο ρόλος της, ίσως. Έτσι, μπράβο. Και έτσι είναι και έτσι πρέπει να είναι, κύριε Δασκαλάκη. Να σας πω, επειδή τυχαίνει να έχω και την προηγούμενη εμπειρία.
Μέχρι το 2014 κάναμε την κατανομή του κοινοτικού βοσκότοπου εμείς, το Δημοτικό Συμβούλιο. Και ήταν μια απόλυτη ισορροπία. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεστε, κάναμε κατανομή βοσκότοπου και ήταν όλοι ικανοποιημένοι. Όταν είχαμε συγκεκριμένα στρέμματα να κατανοούμε. Έχουμε λοιπόν ψηθεί στα δύσκολα. Όντως υπάρχει ένα χάσμα και κάπου εκεί απουσιάζει και θεσμικά η αυτοδιοίκηση, όχι στο διεκδικητικό πλαίσιο, mm-hmm. αλλά στο να συζητήσουμε και να στηθεί το νέο πλαίσιο. Και φοβάμαι, κύριε Παπαδάκη, ότι πάμε να πέσουμε στην εξής παγίδα. Με την ύπαρξη της ΚΙΑ δημιουργείται μια τεράστια αναστάτωση. Μας βάζει όλους, όλη μας την ενέργεια να την καταναλώσουμε στο να διορθώσουμε τις στρεβλώσεις της ΚΙΑ. Και αφήνουμε τη μεγάλη κουβέντα να τη διαχειρίζονται άλλοι. Εγώ, αναφορικά με αυτό που είπε η Αντιπεριφερειάρχη μας, η κυρία Λιονή, αυτό με ανησυχεί. Ότι έχει μοιραστεί σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα η εικόνα άποψη. Ότι στην Κρήτη παίρνουν παράνομες επιδοτήσεις, με αποτέλεσμα, στην κουβέντα που θα γίνει στο επόμενο διάστημα, πώς θα γίνει η νέα κατανομή της ΚΑΠ, η Κρήτη να διοικηθεί. Και εκεί χρειάζεται παραγωγή, αυτοδιοίκηση, βουλευτές να πάμε όλοι μαζί, διότι υπόθηκαν, κύριε Δασκαλάκη, πριν δύο νούμερα από τον κύριο Χιλετζάκη. Υπόθηκε ότι το 7% της γης παράγει το 20% της παραγωγής της Ελλάδας. Και οι επιδοτήσεις είναι το 11% που έρχονται στην Κρήτη. Άρα, εγώ θα επιμείνω σε αυτό που έθεσα και στην αρχή. Θεωρείτε, κυρία Λιονή, ότι όλο αυτό το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή έχει αυτήν τη σκοπιμότητα? Δηλαδή, αν αύριο οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι δεν πάρουν αυτό που θέλουν από την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ίσως να έχει δουλέψει αυτή η επικοινωνιακή πολιτική από άλλες περιφέρειες που θεωρούν ότι αν η Κρήτη χάσει, μπορεί να κερδίσουν αυτοί? Δεν ξέρω αν έχει δουλέψει αυτό, κυρία Δασκαλάκη. Αυτό που ξέρω είναι ότι εκείνο το οποίο έχει δουλέψει είναι ότι διαχρονικά οι άνθρωποι οι οποίοι παράγουν, οι πραγματικοί αγρότες και οι πραγματικοί κτηνοτρόφοι, όταν πάμε να διορθώσουμε στρεβλώσεις οριζόντια, χάνουν αυτοί. Αυτό είναι τελείως λάθος. Δεν μπορεί δηλαδή όταν ερχόμαστε στο ΚΕΠΕΝΤΕ να θυμόμαστε ότι στην Κρήτη δηλωθήκαν τόσα ζώα και στη στερεά Ελλάδα και δεν ξέρω σε ποια άλλη περιφέρεια τόσα στρέμματα κτλ. Και όλοι να στοχοποιούν την Κρήτη τελικά. Προχθές δηλαδή αισθάνθηκα πάρα πολύ άσχημα στην Ένωση Περιφερειών. Διότι δεν δέχομαι. Εντάξει, υπάρχουν στρεβλώσεις, το δέχομαι και το λέω πρώτη. Εγώ το είπα πρώτη απόψη στην κουβέντα μας. Υπάρχουν, να κάτσουμε να τις συζητήσουμε, να κάτσουμε να τις διορθώσουμε για τους νέους αγρότες και τους νέους κτηνοτρόφες. Αλλά αν υπάρχουν στρεβλώσεις, αυτές ποιος τις δημιούργησε? Μάλιστα. Ποιος τις δημιούργησε? Σίγουρα όχι οι κτηνοτρόφοι από μόνοι τους. Κάποιοι τους χτυπούσαν διαχρονικά τις πλάτες. Ναι, είτε αλλιώς είτε παραλλιώς. Και τώρα θέλουν να διορθώσουν στρεβλώσεις σε μία μέρα. Η άκρα δικαιοσύνη είναι άκρα αδική. Αυτό δεν γίνεται. Κύριε Ρονιμάκη, πολύ γρήγορα. Λοιπόν, πολύ γρήγορα θα πω το εξής. Είναι επιτακτική ανάγκη να δημιουργηθεί ένα όργανο το οποίο θα είναι εντοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού, διότι πραγματικά θα θιχτούν συμφέροντα πέρα από αυτά που θίγονται του νησιού μας πάρα πολλά. Εμείς αυτή τη στιγμή δεν πρέπει να μπούμε σε καμία των περιπτώσεων σε ένα κύκλο ο οποίος δεν θα έχει τελειωμό και να λέμε παράδειγμα. Στη Λάρισα λέγανε κάποτε όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά, και να μπούμε σε αυτές τις διαδικασίες που είπα προηγουμένως. Πρέπει να συντονιστούμε. Είμαστε μακριά, να το ξέρετε, από τα κέντρα αποφάσεων. Δυστυχώς έχουν παίξει ένα παιχνίδι το οποίο χρόνια τώρα από το Υπουργείο σιγά σιγά και διοχετεύεται και στο νησί μας εδώ. Το οποίο ικανοποιούνται κάποιοι, γελούν ναι, δεν ξέρω τι, χωρίς να αντιλαμβάνονται ότι τα χρήματα τα οποία χάνονται από τους παραγωγούς του νησιού χάνονται από την τοπική οικονομία. Εξ αυτού του λόγου θεωρώ επιτακτική ανάγκη ότι και η Περιφέρεια Κρήτης αλλά και οι Δήμοι, ειδικά οι οποίοι είναι κοντά εδώ πέρα, σύμφωνα με ένα στρατηγικό σχέδιο και φυσικά με σημεία αναφορά στα οποία έχουμε πάρα πολλά, πρέπει να σταματήσει αυτό. Εμείς δεν θα κάνουμε ποτέ το λάθος να μπούμε στο παιχνίδι να κατηγορούμε άλλες περιοχές, αλλά πρέπει να στηρίξουμε. Βεβαίως κάποια στρεβλά πρέπει να διορθωθούν. Αυτό δεν σημαίνει όμως, προσέξτε, δεν σημαίνει, γιατί αυτό πάει να γίνει τώρα, ότι με τα ξερά θα καούν και τα χλωρά. Έτσι θα το ξεκαθαρίσουμε. Κύριε Χιλετζάκη. Επειδή έχει αναφερθεί από ύστερα τα στοιχεία που έχω δώσει, γιατί είναι σημαντικά όσο αφορά την παραγωγή και την καλλιεργήσιμη έκταση, θα πω το εξής. Για την υπόλοιπη Ελλάδα, και είναι αυτό που είπα
και σε ένα πιο στενό ραντεβού κάποτε με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Λάδι. Τυποποιητές από την άλλη Ελλάδα έρχονται και παίρνουν βιτία το λάδι από εδώ, από διάφορους ελαιουργούς και το τυποποιούν στην Καλαμάτα, στην Πελοπόννησο, βιτία. Γιατί το λάδι της Κρήτης διοχετεύεται στην Ελλάδα. Εκτός στην Ιταλία οι εξαγωγές. Βιτία. Και οι παράνομες ελληνοποιήσεις εκεί. Ναι. Λάδι. Ένα. Κρασί. Εμείς, η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, έρχονται από τη Μυτιλήνη, από τη Ρόδο, από την Αθήνα και συνεταιριστικές αλλά και ιδιωτικές εταιρείες που είναι στο εμπόριο του κρασιού και μας ζητάνε μεγάλες ποσότητες σχήμα κρασιού να τις δώσουμε. Γάλα. Από η Κρήτη δεν έχει πρόβατα. Από η Κρήτη δεν παράγει. Πώς έρχονται οι μεγαλύτερες εταιρείες γάλακτος της Ελλάδος, δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στην Κρήτη, κάνουν κέντρα παραλαβής γάλακτος, ο κύριος Βαλογιάννης το γνωρίζει, και έχουν δραστηριοποιηθεί και μαζεύουν όλο το γάλα της Κρήτης. Πού βρίσκεται αυτό το γάλα? Τσιπευτικά. 150 από 100 μέχρι 150 φορτηγά σε λίγες μέρες θα φορτώνονται τσιπευτικά από την Κρήτη και θα διοχετεύονται σε όλη την Ελλάδα. Αυτό του τέστην 3,5 με 4,5 χιλιάδες τόνους τσιπευτικά ημερησίως φεύγουν από αυτό το νησί. Νομίζω ότι αυτό είναι... το νησί έχει 5.000 μικροκλίματα. Αυτό το νησί παράγει από μπανάνες στην Άρβη μέχρι κάστανα στα Χανιά, που είναι τα δύο ακραία προϊόντα. Αυτό το νησί το φοβάται η υπόλοιπη Ελλάδα. Γιατί η υπόλοιπη Ελλάδα δεν παράγει. Δυστυχώς δεν παράγει. Προχθές ήμουν στην Καβάλα. Ξεπατώνουν στην Καβάλα τα αμπέλια και βάζουν ελιές τώρα στην Καβάλα. Ήμουνα με τον Δήμαρχο Νεμέας στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης πριν από ένα μήνα. Πήγε να διεκδικήσει ο Δήμαρχος Νεμέας για το απόδεμα των Ινοσταφύλων και μας λέει ότι όλα τα περιμετρικά βουνά της Νεμέας ξεπατώνται τα μπέλια και φυτεύονται ελιές. 35.000 νέα ελαιόδεντρα φυτευτήκανε στην Νεμέα. Το 40% της καλλιεργήσιμης έκτασης της χώρας αποτελείται από ένα πέραντο λεώνα. Δεν τον καλλιεργούν όμως και έρχονται και παίρνουν λάδι από την Κρήτη με τα βιτία για να τυποποιήσουν οι τυποποιητές. Κύριε... Η Κρήτη παράγει και επειδή σπαράγει την τιμωρούνε. Έχασε το 55% των αγροτικών επιδοτήσεων. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου να το λέω. Γιατί παράγουμε? Γιατί το DNA μας τόχει. Είναι αυτό ακριβώς που είπε νωρίτερα και ο κύριος Κεφαλογιάννης αλλά και η κυρία Λιονή. Κύριε Ορφανουδάκη, μήπως πρέπει να αλλάξει και η επικοινωνιακή πολιτική των αγροτών και των κοινοτρόφων της Κρήτης? Και τι το λέω αυτό? Αυτή τη στιγμή και ο κύριος Ιερονιμάκης και ο κύριος Χιλετζάκης έχουν παρουσιάσει πολύ σημαντικά στοιχεία για την παραγωγή από την ελαιουργή, από τις ελιές μέχρι τα κυπευτικά, μέχρι την οινοποιία. Αυτό στην υπόλοιπη Ελλάδα έχω την εντύπωση ότι δεν το γνωρίζουν ή τουλάχιστον δεν το γνωρίζουν στην έκταση που υφίσταται. Θα συμφωνήσω μαζί σας κύριε Δασκαλάκη, αλλά θα ήθελα να βάλω και μια άλλη παράμετρο στη συζήτηση που είχατε πριν με τους δύο βαθμούς αυτοδιοίκησης, τον πρώτο και τον δεύτερο βαθμό. Θα πρέπει να δοθούν αρμοδιότητες από την πολιτεία σε αυτούς τους δύο θεσμούς, κύριε Δασκαλάκη, για να μπορέσουν να γίνει μια αποκέντρωση των υπηρεσιών. Είναι αυτό που είπε η κυρία Λιονή, ότι πλέον μπορεί να λειτουργήσει διεκδικητικά χωρίς όμως να είναι στα κέντρα των αποφάσεων. Και διεκδικητικά αλλά και συμβουλευτικά να πω ότι τη δεκαετία του 80 στην περιοχή του Τυπακίου υπήρχε Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης επανδρομένο με γεωπόνους οι οποίοι ήταν σύμβουλοι του παραγωγού. Υπήρχε πειραματικός σταθμός. Υπήρχαν λοιπόν αυτές οι βάσεις που θα μπορούσαν να βοηθήσουν και να ενισχύσουν τον αγρότη, παραγωγό. Θα μπορούσε λοιπόν να υπάρξει και μία άλλη παράμετρο σε αυτό που βάλατε εσείς. Στην επικοινωνία, στην επικοινωνιακή πολιτική, να αναδείξουμε τα αγαθά που παράγει η Κρήτη. Η Κρήτη είναι το περιβόλι της Ευρώπης, έτσι ονομάζεται. Τη δεκαετία του 80 είχαμε εδώ το μεγαλύτερο κατακεφαλήν εισόδημα στην Ευρώπη. Δεν θα πρέπει να τα ξεχνάμε όλα αυτά τα πράγματα. Έτσι. Θα πρέπει λοιπόν να τα αναδείξουμε, να υπάρξει αυτός ο μηχανισμός, γιατί ξέρετε, ο αγρότης γνωρίζει πάρα πολύ καλά να παράξει προϊόντα, είτε είναι κτηνοτροφικά είτε φυτικής παραγωγής.
δεν είναι στην αρμοδιότητά του, δεν γνωρίζει πάρα πολύ καλά το επικοινωνιακό. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να σταθεί η πολιτεία, οι δύο βαθμοί αυτοδιοίκησης. Και θέλω λίγο να σχολιαστεί αυτό από τους ανθρώπους εκεί. Πρωτού δώσω το λόγο λοιπόν στον κύριο Θωμά Γαβαλά, θα ήθελα να επανέλθουμε για λίγο στον κύριο Γιώργο Γαβαλά, ο οποίος κάτι θέλει να προσθέσει και αμέσως μετά θα προχωρήσουμε και στους υπόλοιπους. Επειδή άκουσα την κυρία Λιονή και η κυρία Λιονή αναφέρθηκε στο bullying σε εισαγωγικά που δέχτηκε από τις περιφέρειες, υπόλοιπες περιφέρειες της Ελλάδος, και επειδή είπαν και κάποιοι προλαλίζοντες για τα δημοσιεύματα ή μη δημοσιεύματα κτλ. Προφανώς όταν γεννάνε τα ζώα, δεν πας κάθε μέρα ή κάθε μήνα να δηλώνεις τα ζώα σου. Πας μία φορά στο τέλος της γέννας και τα δηλώνεις. Όπως το κάνουμε και εμείς που είμαστε τα βιολογικά, που είμαστε τα γνήσια στα βιολογικά, δεν δηλώνουμε κάθε μέρα τι φάρμακα βάλουμε. Σταματάμε στο τέλος του μήνα και δηλώνουμε τα φάρμακά μας. Το ίδιο ακριβώς γίνεται στα βιολογικά. Ακριβώς το ίδιο. Δεύτερον, επειδή είπε η κυρία Λιονή για το bullying που δέχεται μέσω των άλλων περιφερειών, οι 100 μεγαλύτερες επιδοτήσεις που έχουν βγει στην Ελλάδα από την Κρήτη είναι. Δηλαδή μου κάνει μια μεγάλη εντύπωση. Ας ψάξουν λοιπόν στο Υπουργείο να δουν πού είναι οι μεγάλες επιδοτήσεις. Γιατί από ό,τι κατάλαβα σήμερα η κουβέντα γίνεται μόνο για τις επιδοτήσεις. Ας ψάξουν λοιπόν οι υπόλοιπες περιφέρειες, οι 100 μεγαλύτερες επιδοτήσεις πού δίνονται. Στην Κρήτη δίνονται. Προφανώς και όχι. Προφανώς και όχι. Αλλά εδώ δεν είμαι για να μιλήσω μόνο εγώ, να μιλήσει η φωνή της παραγωγής. Οπότε. Βεβαίως. Να μιλήσει η παραγωγή εδώ πέρα. Φυσικά. Να δώσουμε στο λόγο λοιπόν το λόγο στον κύριο Θωμά Γαβαλά, ο οποίος έχει δύο νέα παιδιά τα οποία δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα και αυτή τη στιγμή καλούνται να αντιμετωπίσουν το αυξημένο κόστος παραγωγής. Σωστά. Ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος είναι το πρόβλημα παραγωγής. Δεν μπορείς να είσαι βιώσιμος όταν το κόστος παραγωγής ανεβαίνει 120% στα λιπάσματα, 1,65% το πετρέλαιο, τα μηχανήματα, τα φυτοφάρμακα, οι τιμές να έχουν σχεδόν περσινές, δεν έχουν χωρίς αύξηση. Δεν μπορείς να είσαι βιώσιμος. Και αυτοί που κάνουν στα χωριά είναι ακόμα όσοι ασχολούνται, όσοι, γιατί πιο πολλοί έχουν φύγει. Έχει σπάσει, τα λέω χωριάτικα, έχει σπάσει ψυχολογία τους, δεν είναι βιώσιμοι. Θα φύγουν και αυτοί από το επάγγελμα. Δεν έχω να πω πολλά λόγια. Από τη στιγμή που οι επιδοτήσεις στη φοιτητική παραγωγή, γιατί στο ζωικό κεφάλαιο εγώ δεν είμαι γνώστη και δεν μπορώ να έχω γνώμη, οι επιδοτήσεις δεν είναι συνδεδεμένες επιδοτήσεις με το εισόδημα, δεν θα σταματήσει η παραγωγή. Δεν είναι βιώσιμος ο κλάδος για αυτούς που παράγουν. Επομένως, να θέλετε των παιδιών σας, το κέρδος ουσιαστικά ποιο είναι? Το κέρδος είναι. Δεν μπορούμε να μιλούμε για κέρδος. Πάμε για επιβίωση. Τα κέρδη άστα. Και μπορεί να επιβιώσει κάνοντας μόνο αυτή τη δουλειά κάποιος? Όχι, δεν μπορεί να επιβιώσει. Αλλά από τη στιγμή που ασχολούνται με το επάγγελμα και δραστηριοποιούνται στον χώρο, πρέπει να είναι βιώσιμοι. Από τη στιγμή που παράγουν, πρέπει να είσαι βιώσιμος. Είναι αυτονόητο. Δεν μπορείς να ασχολείσαι και να μην είσαι βιώσιμος. Αλλιώς με ασχολείσαι καθόλου. Αθηνά, δεν πολλά. Θα ήθελα να μας πούν τη γνώμη τους έτσι και ένα-δυο ακόμα φίλοι μας εκεί που μας τιμούν με την παρουσία τους και να ευχαριστήσω και μία ακόμη φορά την κυρία Δραμουντάνη που παραχώρησε το χώρο για να κάνουμε αυτή τη σύνδεση. Θα ήθελα τα σχόλια και των υπολείπων. Φυσικά θα μετακινηθώ για μια στιγμή. Θα θέλατε να μας κάνετε κι εσείς ένα ακόμα σχόλιο? Συγγνώμη. Οι νέοι άνθρωποι δεν τα κάνουν και φεύγουν από τα χωριά. Γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις αυξήσεις. Ας πούμε το γάλα πέρσι 85 λεφτά και εδώ έρχεται ο Όλυμπος από πάνω που λένε πως δεν βγάλουμε, λέει, πάει γάλα και δεν έχουμε πρόβατα. Και πρόβατα έχουμε και γάλα βγάλουμε. Γιατί να έρχονται και οι ξένες εταιρείες και το γυρεύουν από την Κρήτη? Και μας το πληρώνει 95 λεπτά και το καλαμπόκι εγώ το πήρα ο ψες. 15 ευρώ το τσουβάλι του καλαμπότσι που δεν έχει φυγεί ποτέ. Δεν μπορεί. Ναι, ο Πέρσι είχε. 11 ευρώ είχε ο Πέρσι. 11 ευρώ είχε το τσουβάλι του καλαμπότσι. Ναι, οι ζωοτροφές έχουν φυγεί το τσουβάλι 20 ευρώ αυτή τη στιγμή. Δεν μπορεί να σταθεί στα πόδια σου καθόλου. Αυτό έχω να πω. Φυσικά. Λοιπόν, για να δευτερολογήσω κι εγώ και να καληνυχτήσω από πλευράς μου, έχω να πω μόνο. Όσον αφορά αυτό που είπε η κυρία Λιονή, το κάλυψε ο Γαβαλάς ο Γιώργος από εκεί ο κουμπάρος μου, αλλά έχω να πω εγώ ότι εμείς εδώ στην Κρήτη είμαστε περήφανος λαός. Είμαστε αγωνιστές, είμαστε δουλευτές, δουλεύουμε, παράγουμε, δεν είμαστε επέτες,
αυτό που γίνεται τώρα. Δεν είμαστε επέτες. Ζητούμε αυτά που μας ανήκουν. Και έχω να πω, όσον αφορά τις περιφερειάρχες της Βορείου Ελλάδος που ασκήσανε bullying στην περιφέρεια Κρήτης, έχω να πω ότι για ιστορικούς και μόνο λόγους αυτό το πράγμα δεν έπρεπε να γίνει. Και αυτό και αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει Αθηνά ένας πολύ μεγάλος εκνευρισμός και δικαίως για αυτό που είπε η κυρία Λιονή και πραγματικά νομίζω ότι ήταν και απόλυτα αποκαλυπτική με τον τρόπο με τον οποίο έγινε αυτή η επίθεση, αυτό το bullying στην Ένωση Περιφερειών. Να μιλήσουμε και με εφόσον θέλουν εκεί οι άνθρωποι που έχουν βρεθεί. Αν θέλει δεν ξέρω νεαρός... αν θέλετε κι εσείς να μας κάνετε κάποιο σχόλιο. Προτιμούν να μην μιλήσουν. Εντάξει, θα το σεβαστούμε. Όσοι ήθελαν να μιλήσουν, ναι, φυσικά, και τους ευχαριστούμε έτσι κι αλλιώς για την παρουσία σας που ήρθαν για να στηρίξουν τους υπολείπους με τα αιτήματά τους. Αυτά από εμάς, δεν ξέρω εσύ μόνο αν θέλεις να μας ρωτήσεις θέλω κάτι άλλο. Θέλω να σε ευχαριστήσω, Αθηνά, και εσένα, να ευχαριστήσω και τον κύριο Γαβαλά και όλους τους υπόλοιπους και βεβαίως την κυρία Δραμουντάνη που μας παραχώρησε τον χώρο. Καλό σας βράδυ και εσένα και το Στέλιο το Χανιωτάκι για τη σύνδεση. Πάμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής και θέλω να κάνω ένα γύρο σε όλους. Κύριε Χιλετζάκη, αν αύριο δεν υπάρξει μία δέσμευση, εγώ πιστεύω ότι ίσως να δοθεί μία ακόμα παράταση για να συνεχίσει αυτή η συζήτηση. Τι θα κάνετε ως αγρότες και κοινοτρόφοι της Κρήτης, αν αύριο δεν πάρετε τις απαντήσεις που θέλετε, και βεβαίως μία ανάσα πριν και τη δεύτερη δόση των επιδοτήσεων, που ήδη οι πρώτες είναι κουτσουρεμένες. Θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτό. Η Κρήτη δεν μπορεί να χάσει άλλο. Η Κρήτη χάνει από το 2015 και δεν έχει χάσει μόνο από το 2015, έχει χάσει και από βάθος χρόνου από τα προηγούμενα χρόνια. Θα φέρω ένα παράδειγμα για την Αμπελουργία. Το μόνο κράτος μέλος που επιδοτήθηκε για αγρανάπαυση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν η Ελλάδα. Είχαμε μια τεράστια τεχνογνωσία, ξέραμε να καλλιεργούμε και να παράγουμε εξαιρετικά αγροτικά προϊόντα, οι αγορές δεν χαθήκανε, οι αγορές μεγαλώσανε και αυξηθήκανε. Π.χ. σταφίδα. Η σταφίδα που ανοικοδόμησε όλο το Ηράκλειο, η σταφίδα που σπούδασε, που πάντρεψε, που μεγάλωσε δύο γενναίες ανθρώπων. Η σταφίδα, όταν ο νομός Ηρακλείου παρήγαγε 100.000 τόνους σταφίδα, οι γείτονές μας οι Τούρκοι παρήγαγαν 30.000 τόνους. Σήμερα, που ο νομός Ηρακλείου δεν παράγει ούτε 2.000 τόνους σταφίδα, οι γείτονές μας οι Τούρκοι παράγουν 450.000 τόνους. Είναι super fruit, εξαγώσιμο προϊόν. Τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι είναι η τελευταία ευκαιρία, αυτή η προγραμματική περίοδο, η νέα που θα έρθει, που είναι η χρονιά γέφυρα το 22 και θα εφαρμοστεί από το 23, να φτιαχτούν όλα τα κακά κείμενα. Είτε αυτά είναι οι αδικίες του παρελθόντος να διορθωθούν, είτε και οι κατανομές να γίνονται με πιο δίκαιο τρόπο. Mm-hmm. Εγώ δεν λέω ότι δεν έχουν γίνει με άδικο τρόπο και ότι υπάρχουν προβλήματα και στρεβλώσεις του παρελθόντος. Τι θέλω όμως να πω. Θέλω να πω κάτι στην κυρία Αντιπεριφερειάρχη. Την επόμενη φορά που θα είναι με τους συνάδελφούς τους, τους άλλους 12 αντιπεριφερειάρχες της χώρας, θα φέρει το εξής παράδειγμα, που και αύριο θα το φέρω εγώ στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Γιατί εμείς πάμε με γνώσεις αύριο και δεν θα μας τις αντικρούσει κανένας. Θα το θέσετε αυτή την επίθεση στον Υπουργό αύριο? Εγώ την έθεσα και προχθές και όλοι οι συναδέλφοι μου στον Υφυπουργό, όταν κλείσαν οι κάμερες και βγήκαμε έξω, όλοι οι συναδέλφοι τοποθετηθήκανε και είπαμε αυτά που πρέπει να πούμε. 13 περιφέρειες η χώρα και ανοίγει ένα πρόγραμμα, το σχεδίο βελτίωσης. Να κάνουμε σχέδιο βελτίωσης. Σχέδιο βελτίωσης τι σημαίνει? Να πάρω τρακτέρ, να κάνω σταυλικές εγκαταστάσεις, να πάρω ένα αρμεκτικό, να πάρω παρελκόμενα, να υποστηλώσω, να φυτέψω, να περιφράξω, να κάνω νέες εγκαταστάσεις. Καμία περιφέρεια δεν είχε την απορροφητικότητα της Κρήτης. Μόνο η Κρήτη απορρόφησε όλο το κονδύλι στα σχέδια βελτίωσης, πήρα συμπληρωματικά 50 εκατομμύρια ευρώ και έχουμε αυτή τη στιγμή που μιλάμε πυλαχώντες που για ένα μόριο, για μισό μόριο δεν έχουν περάσει, που αυτά κύριε δασκαλάκι ψώνω τον τόνο της φωνής μου, γιατί αυτά είναι η παραγωγή της Κρήτης. Αυτός που κάνει σχέδιο βελτίωσης δεν βάζει τα λεφτά για να πάει να πάρει σπίτι στην παραλιακή και Πόρσε Καγιέν να κάνει βόλτα. Βάζει στο σχέδιο βελτίωσης ένα τρακτέρ, μία περίφραξη, μία γεώτρηση, ένα αρμεχτικό μηχάνημα,
ένα υπόστεγο, μια αγροτική εγκατάσταση. Αυτό μαρτυρά την παραγωγικότητα του νησιού. Τα σχέδια βελτίωσης. Προκαλώ όλες τις περιφέρειες της Κρήτης να μας ανοίξουν. Από όλες περισσέψαν λεφτά. Να ανοίξουν τους φακέλους τους και να δούμε τι απορροφητικότητα είχαν στα σχέδια βελτίωσης. Γιατί θα μου πείτε, οι αγροτικές επιδοτήσεις τις παίρνετε και τις τοποθετείτε όπου θέλετε. Το δέχομαι. Από εσείς δεν βάλετε δικλίδα ασφαλείας να τις τοποθετούμε, αλλά έτσι αλλιώς την παραγωγή ξαναπάνε. Το σχέδιο όμως βελτίωσης είναι καθαρά αναπτυξιακό παραγωγικό μέτρο. Και το απέδειξε η περιφέρεια Κρήτης με την απορροφητικότητά της, με τους τόσους επιλαχόντες που έχει. Εμείς βάλαμε τον πύχη στα 55 μόρια και στη, ξέρω, περιφέρεια συγκεκριμένα της Πελοποννήσου ή και των Αθηνών τα περίχωρα εκεί πέρα, με 40 μόρια ενταχθήκανε, πάλι τους περισσέψανε λεφτά και πάλι δεν βρίσκανε κόσμο άρα για να καθίσουν. Άρα η απάντηση είναι η ίδια η απορροφητικότητα από την πλευρά της περιφέρειας Κρήτης. Τα νούμερα μιλάνε από μόνα τους, δεν μπορούν τώρα να μας πούνε ότι δεν παράγουμε. Εντάξει, και να πάμε τώρα και σε κτηνοτρόφους. Εγώ ξέρω, έχω φίλο μου κτηνοτρόφο, κάνουμε παρέα. Μ' ακούει και με βλέπει από ύστερα, μου στέλνει μηνύματα. Έχει δύο γιους, τι έχει κρατήσει έτσι δύο κτηνοτροφία. Παίρνει 50 χιλιάρικα επιδοτήσεις. Και μου λέει τις προάλλες, κάτσε ρε να δεις τα τιμολόγια μου. Ζωοτροφές, 62 χιλιάρικα πραγματικά τιμολόγια ζωοτροφών. Τι θα βγει, πώς θα παίρνει. Τα 50 χιλιάρικα επιδότηση στα 45, στα 47. Από οι ζωοτροφές του, βάζει και από την τσέπη του 10-12 χιλιάρικα μόνο στις ζωοτροφές. Χωρίς πετρέλαια, χωρίς ρεύμα, χωρίς το δικό του μεροκάματο, χωρίς το μεροκάματο των παιδιών του. Από πού θα βγει. Έχει 1200 πρόβατα. Και τι αυγή πως τάχει. Δεν μπομένει ένα μεροκάματο. Ένα μεροκάματο. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που κρατάνε θερμοπύλες. Όλοι αυτοί. Άγιος Θωμάς. Είδαμε πάει τις φίλους μας. Εάν στον Άγιο Θωμά δεν καλλιεργούσαν τις ελιές στα αμπέλια όταν πήρε τη μεγάλη φωτιά του καλοκαίρι, δεν θα τσεκούνταν το μισό Ηράκλειο. Εμείς είμαστε αντιπυρική ζώνη των πολέων. Γιατί καλλιεργούμε. Η φωτιά στον Άγιο Θωμά εσταμάτησε γιατί είχε καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Αλλιώς θα τσεφτάξει το Ηράκλειο. Η μεγάλη φωτιά. Μάλιστα. Ευχαριστώ, αυτό ήθελα να πω. Κύριε Ιερονιμάκη. Επειδή θέλω να συνεχίσει, ο χρόνος είναι περιορισμένος. Όλα αυτά που είπε ο Μύρος είναι πραγματικά αυτά τα οποία αγωνιούμε όλοι. Είναι η φωνή όλων μας. Το ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να δούμε τι γίνεται με το μέλλον αυτού του τόπου. Εγώ τι προτείνω τώρα αύριο. Θέλω ένα υπουργό, ο οποίος θα πάρει τη θέση λεβέντικα και θα πει το εξής. Όλοι οι νέοι αγρότες, οι νέοι φακέλοι που ζητούν απόθεμα, πρέπει να εγκριθούν όλα τον νέο άνθρωπο. Γιατί το λέω αυτό. Διότι δεν θα υπάρξουν στα επόμενα χρόνια, και εγώ που μιλάω είμαι 60 χρονών, φεύγουμε από το κομμάτι αυτό, δεν θα υπάρξουν σε λίγα χρόνια άνθρωποι, νέοι άνθρωποι εδώ πέρα, να είναι στη κτηνοτροφία ή στη φυτική παραγωγή.